Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Μαρτίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να ευχηθώ και καλή σαρακοστή στο φίλο μου τον Δημήτρη Βασιλιάδη, που δεν τον έχω δει τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ. Κύριε Βασιλιάδη, μας έχετε ξεχάσει. Μας έχετε αγνοήσει εντελώς. Υποχρεώσεις, κύριε Λαζάρη. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Και η υποχρέωση σας είναι και η εκπομπή, κύριε Βασιλιάδη. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, σας παρακαλώ. Γιατί την επόμενη φορά θα σας το πω πιο αυστηρά και δεν θέλω. Γελάτε τώρα. Τι θα κάνω. Μ' αρέσει. Αυτό είναι. Τι άλλο να κάνετε. Το μόνο που, στην προκειμένη περίπτωση, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να γελάτε. Αλλά την επόμενη φορά, άμα δεν μου ήρθετε την άλλη εβδομάδα και μου ήρθετε τη μεθεπόμενη, σας υπόσχομαι ότι δεν θα γελάτε. Και σας το λέω στον αέρα. Έπεσαν και αργίες, έπεσαν κάτι έτσι διάφορα πράγματα. Ναι, αυτό αποσυντονιστήκαμε. Μας φάγανε οι αργίες. Οι αργίες ήταν. Μας φάγανε οι αργίες στην Ελλάδα τελικά. Στην Ελλάδα μας φάγανε οι αργίες. Είναι αλήθεια. Και όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε, έχει φάει αργία πολλούς Έλληνες. Διότι όταν κάποιος δεν δουλεύει, είναι σε αργία. Έτσι, είναι σε μόνιμη αργία. Και είναι γεγονός ότι η αργία έχει φάει πάρα πολλούς Έλληνες. Και εγώ δεν καταλαβαίνω πόσο ακόμη θα κατρακυλάει αυτή η κατάσταση προς τα κάτω. Διότι δεν είναι μόνο, ξέρετε, το πόσο θα διαρκέσουν οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο μνημόνιο, στην Τρόικα και τους Ευρωπαίους. Είναι και το αν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνει εδώ κάτι, να κινηθεί κάτι. Εγώ προσωπικά δεν ακούω τίποτα. Δεν έχω ακούσει ούτε ένα σχέδιο, ούτε ένα σχέδιο για οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας εν γέννη. Δηλαδή υπάρχει κάποιο σχέδιο για την τόνωση της αγοράς στη συμπρωτεύουσα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, λέω εγώ τώρα. Διότι από πού θα βρουν, από πού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας? Από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε μέρα? Ή μήπως τις κλείσανε και αν τις ανοίξουν όταν τελειώσει η κατάσταση με την Τρόικα? Δεν το νομίζω αυτό. Δεν τις κλείσανε και αυτό το λόγο, ούτε θα τις ξανανοίξουν μόλις τελειώσει η Τρόικα. Δεν βλέπω να υπάρχει ορίζοντας, κύριε Βασιλιάδη, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ούτε για τη Θεσσαλονίκη ούτε για την υπόλοιπη χώρα. Αφήνω τη χώρα την υπόλοιπη απ' έξω, μιλάω μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει σχέδιο. Ακούσατε εσείς να σχεδιάζουν κάτι, κάτι μεγάλο για την πόλη που θα της δώσει μια ανάσα? Εγώ προσωπικά δεν άκουσα. Ορίστε. Καταρχήν θα πρέπει να σχεδιάσουν κάτι μικρό. Δηλαδή τι μικρό, έστω αυτό το τυπικό, να μαζέψουν τα σκουπίδια. Mm-hmm. Η πόλη μπαίνει σε μια τουριστική περίοδο, γιατί ξεκινάει όπως να είναι, όπου και να είναι. Λοιπόν, και είναι μη επισκέψιμη κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Είναι σε ελεηνή κατάσταση. Δεν ξέρω αν τη φέραμε εμείς σαν πολίτες, σαν δημότες, αν την έφεραν οι τοπικές αρχές, οι προηγούμενοι, οι επόμενοι, οι νυν ή οποιαδήποτε άλλοι, ούτε που με ενδιαφέρει. Ένα απλό θέμα έχουν να επιληφθούν, να μαζέψουν τα σκουπίδια και δεν το φέρνουν εις πέρας. Mm-hmm. Η πόλη είναι σε άθλια κατάσταση και εσείς μιλάτε για ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, για επενδύσεις. Μάλλον ζείτε αλλού, κύριε Λαζάρο, που προφανώς δεν ζείτε αλλού, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δεν υπάρχει προοπτική, όχι για την πόλη, αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει προοπτική και για τη χώρα. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πανηγυρίζει το Πασόκ και ιδιαίτερα και ο Παπανδρέου για αυτήν την επιτυχία εντός εισαγωγικών στις 11 Μαρτίου, η οποία ψιλοεπιβεβαιώθηκε και στις 25 Μαρτίου, προχθές δηλαδή, mm-hmm. χωρίς βεβαίως να επικυρωθεί και επίσημα, έχει μεταφερθεί για τον Ιούνιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πανηγυρίζουν για την μία μονάδα μείωση του επιτοκίου για το δάνειο της Τρόικα, το οποίο κατάφεραν. Επίσης την επιμήκυνση του χρόνου της αποπληρωμής του δανείου και βεβαίως και τη δυνατότητα που θα έχει η χώρα να επαναγοράζει ομόλογα. Και λένε μόνο αυτό. Αυτό όμως είναι μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι για να το πάρουμε αυτό υποσχεθήκαμε 50 δις. Και ξέρετε, αυτά τα 50 δις είναι ασημικά. Δεν είναι απλά 50 δις τα οποία έτσι κάπου τα έχουμε, τα κρύβουμε και θα τα βγάλουμε. Τι είναι τα 50 δις? Τα 50 δις είναι ασημικά. Ασημικά. Ναι, είναι Δέκο, είναι Σκόπελο, είναι Αλόνισος, είναι Μύκονος, είναι Κρήτη, είναι Ακρόπολης, είναι Χαλκιδική. Αυτά. Αυτά είναι. Να είμαστε σαφείς. Όταν πάτε να πάρετε εσείς ένα σπίτι ή ένα προϊόν και το παίρνετε με δανεικά, η τράπεζα ή ο φορέας που θα σας δώσει τα δανεικά θα ζητήσει φως. Δηλαδή, δείξτε μου. Τι έχετε για να σας δώσω? Εμείς είπαμε έχουμε 50 δις. Βέβαια τα 50 δις δεν σώζουν τη χώρα. Γιατί σκεφτείτε ένα νοικοκυριό που χρωστάει 450 ευρώ. Να μην μιλάμε με δις, γιατί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει, ξέρετε. Τα δις είναι νούμερα τα οποία, και επειδή έχουμε φύγει και από τη δραχμή, στη δραχμή, αν μιλούσαμε σε δραχμές, θα ήμασταν σε 3 εκατομμύρια δραχμές. Mm-hmm. Για να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά. Φανταστείτε ένα νοικοκυριό λοιπόν το οποίο χρωστάει 450 ευρώ, δεν έχει έσοδα, όπως η Ελλάδα, δεν έχει έσοδα. Υπάρχει πλέον σχεδόν
αδυναμία να εισπράξει και ΦΠΑ και δεν υπάρχει και δυνατότητα να εισπράξει και το νόμιμο που είναι το φόρο εισοδήματος, γιατί το Taxis Net δεν λειτουργεί. Ενώ δηλαδή θα μπορούσε ουσιαστικά να βγει να αναζητήσει τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών που οφείλουν μέσω της φορολογίας εισοδήματος, ούτε αυτό είναι σε θέση να το κάνει, γιατί δεν λειτουργεί το Taxis Net. Πάμε αναβολή, από αναβολή σε αναβολή για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Τουλάχιστον εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και όλοι οι άλλοι. Και όλοι οι άλλοι. Ενώ λοιπόν δεν μπορεί να μαζέψει τα λεφτά που του χρωστάει ο Έλληνας πολίτης, πανηγυρίζει γιατί πάει και βρίσκει δανεικά. Εγώ αυτά τα οικονομικά δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ αυτού του είδους την οικονομία, τη διαχείριση της οικονομίας δεν την καταλαβαίνω. Φανταστείτε λοιπόν ένα νοικοκυριό που χρωστάει 450 ευρώ. Η Ελλάδα χρωστάει 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Φανταστείτε όμως, βάλτε τα δις, ένα νοικοκυριό που χρωστάει 450 ευρώ έχει μηδέν έσοδα στην κυριολεξία και το μόνο που διαθέτει είναι περιουσιακά στοιχεία 50 ευρώ. Ναι. Πού μπορεί και πότε να σηκώσει κεφάλι. Ακόμα και αν δώσει τα 50 μετρητά, πάλι θα χρωστάει 400. Τι είναι το επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η χρεοκοπία. Το επόμενο βήμα, κύριε Λαζάρου, είναι δυστυχώς ή ευτυχώς η χρεοκοπία. Άλλοι το λένε κούρεμα χρέους. Άλλοι το λένε αναδιάρθρωση. Άλλοι το λένε παραδιαπραγμάτευση. Άλλοι το λένε όπως θέλετε, πείτε το. Βασικά μιλάμε για χρεοκοπία. Κύριε Βασιλιά, αυτά είναι τα μεγέθη τα οποία, κύριε Λαζάρου, δεν βγαίνουν σε καμία μαθηματική πράξη. Θα πάρουμε την τελευταία δόση του δανείου. Σύμφωνοι, πετύχαμε την μακροσκελέστερη περίοδο αποπληρωμής του. Το θέμα είναι το πετύχαμε, βάλτε τους εισαγωγικά. Δείξαμε χαρτιά. Σας επαναλαμβάνω, δείξαμε ασημικά 50 δις. Αν εσάς δεν σας προβληματίζει, αν θα χάσουμε ένα πόδι από τη Χαλκιδική, εμένα με προβληματίζει. Το πόδι της Χαλκιδικής. Βεβαίως. Εμένα άλλο με προβληματίζει. Αν χάσουμε λίγα από τα παράλια της Πιερίας και εσάς δεν εμένα με προβληματίζει. Ξεκίνησα να λέω κάτι και δεν με αφήνετε. Ναι, όχι, για να μην έχει ο κόσμος την εντύπωση ότι είναι μεγάλη επιτυχία η επιμήκυση και το έργο του. Ξεκίνησα να λέω κάτι, κύριε Βασιλιάδη, και δεν με αφήνετε να το πω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας άκουσα με όλο τον σεβασμό και σας άφησα να τελειώσετε. Λοιπόν, να παρατηρήσω κάτι βασικά. Θέλω για να σας δώσω πάση μετά, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν μπαίνω εγώ. Ό,τι θέλω, λέω ούτως ή άλλως. Δεν μιλάω εγώ σε αυτή την εκπομπή. Εγώ πάσες δίνω και κάνω ερωτήσεις. Λοιπόν, ακούστε με σας παρακαλώ. Επιτύχαμε, εν πάση περιπτώσει, τη μακροσκελέστερη περίοδο αποπληρωμής του συγκεκριμένου δανείου από την Τρόικα. Όμως, όσον ούπο θα πάρουμε την τελευταία δόση. Οι υποχρεώσεις μας όμως την ίδια στιγμή ως χώρα τρέχουν. Λοιπόν, μετά τι κάνουμε. Όταν τελειώσουν και αυτά τα χρήματα της τελευταίας δόσης του δανείου από την Τρόικα, πώς εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως χώρα, πώς θα πληρώνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους μας, πώς θα αγοράζουμε τους εξοπλισμούς μας, πώς θα... Στους ταξιούχους μας, πώς θα κάνουμε... στους αστυνομικούς μας. Ακριβώς. Τα σχολεία μας, τους γιατρούς μας. Ναι. Τα φάρμακά μας. Διότι μην ξεχνάμε και ότι η ανάπτυξη είναι μόνο στα χαρτιά, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε στα χαρτιά πλέον, δεν την έχω δει. Ναι, ακριβώς. Ζητούμενο είναι. Η χώρα μας ως χώρα χρήμα δεν παράγει. Παράγει, αλλά δεν παράγει με τίποτα. Δεν παράγει το χρήμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Και προσέξτε, όχι να ζήσει, να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ούτε να λειτουργήσει η χώρα μας χωρίς δανεικά. Λέω μετά τι γίνεται λοιπόν. Ωραία, θα έρθουν και αυτά τα η τελευταία δόση του δανείου. Θα τα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Για ό,τι τα χρησιμοποιήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Και μετά τι κάνουμε. Δεν το χρησιμοποιούμε για. Μετά τελειώνει η ιστορία. Όχι. Δεν θα ξαναδανειστούμε ποτέ. Δεν βγαίνουμε από τη λέλαπα, βγαίνουμε από το αδιέξοδο, βγαίνουμε από το τούνελ. Όχι. Πάλι θα πάμε να δανειστούμε, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά αυτό δεν βγαίνει κανένας κερατάς να το πει. Όχι, το βλέπω. Κανένας κερατάς δεν βγαίνει να πει ότι μόλις τελειώσει το δάνειο της Τρόικα και πριν ακόμη το αποπληρώσουμε, θα τρέξουμε για να δανειστούμε κι άλλα χρήματα, φορτώνοντας με περισσότερα χρέη τον ελληνικό λαό. Και δεν βγαίνει κανένας κερατάς να το πει αυτό το πράγμα. Ορίστε. Ο λόγος σας τώρα, μιλήστε εσείς, γιατί εγώ μόλις τα πήρα. Παρακαλώ. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι δεν τελειώνει οι δανειακές ανάγκες. Αυτά τα λεφτά, τα 110 δις τα οποία πήραμε όλο αυτό το χρόνο ή που θα πάρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, όλο το 2011, έχουν πάει για να αποπληρώσουν προηγούμενα χρέη. Δεν έχουν πάει ντε και καλά για να πληρωθούν συντάξεις, μισθοί κτλ. Δηλαδή, το 80% αυτών των χρημάτων διασφάλισαν τους παλαιότερους δανειστές μας, πιστωτές μας, την επαναπληρωμή των χρεών μας. Πήραν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι τα λεφτά τους από αυτά που στο παρελθόν μας είχαν δώσει. Τώρα, επειδή όμως και αυτά που πήραμε θα πρέπει να τα δώσουμε, θα πρέπει να βγούμε το 12 με δύο τρόπους να αναζητήσουμε δανεικά. Ή στις αγορές, έξω από την Τρόικα και το Μνημόνιο δηλαδή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι έχουμε γίνει μια αξιόπιστη χώρα, δηλαδή ότι παίρνουμε λεφτά και τα επιστρέφουμε πίσω. Και όχι παίρνουμε 100 ευρώ για παράδειγμα και επιστρέφουμε πίσω τα 80.
Γιατί αυτό σημαίνει αναξιοπιστία. Δεν θα σε δανείσει κανένα στις αγορές. Επειδή όμως η αξιοπιστία της χώρας είναι ζητούμενο και μάλλον ως αναξιόπιστη θα κριθεί από τις αγορές και κρίνεται ήδη, τα spreads που είναι ένας δείκτης αξιοπιστίας είναι περίπου σε 950 μονάδες βάσης καθημερινά, καθημερινά. Άρα αυτό σημαίνει ένα επιτόκιο της τάξης του 10-12%. Δυσβάσταχτο. Δυσβάσταχτο. Ή λοιπόν θα πρέπει να βρούμε στις αγορές, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί γιατί δεν είμαστε αξιόπιστοι και δεν μπορούμε να δανειστούμε και με 10-11%. Δεν μπορούμε. Δεν αντέχεται. Θα σας το πω. Δεν αντέχεται. Ή θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει μνημόνιο. Τι είναι το πιο πιθανό από τα δύο? Προφανώς είναι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μνημόνιο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτός ο μηχανισμός στήριξης τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή με τη δυνατότητα επαναγοράς ομολόγων των χρεών που έχουν δημοσιονομικά προβλήματα όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Πορτογαλία. Για να μπορέσουν οι χώρες της Ευρώπης να προφυλάξουν από την πλήρη κατάρρευση αυτές τις 2-3-4 ευάλωτες οικονομίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κυρίαρχα βεβαίως είναι η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι με αυτόν τον μηχανισμό, όπου στείλουν περίπου 400 με 700 δισεκατομμύρια ευρώ, βάζουν στην πάντα δηλαδή, 400 με 700 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορούν να βοηθάνε το κάθε πιγκ, δηλαδή το κάθε γουρούνι. Είτε Πόρτογκαλ, είτε Ιταλία, είτε Γκρίση, είτε Ιρλανδ. Έτσι, δηλαδή είτε την Ελλάδα, είτε την Ισπανία, είτε την Πορτογαλία, είτε την Ιταλία. Την Ιρλανδία. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Ότι η χώρα είναι αναξιόπιστη, ότι η χώρα κάθε χώρα δανείζεται. Και η Γερμανία δανείζεται. Η Γερμανία απλά δανείζεται με 1,5%. Η Ελλάδα πρέπει να δανείζεται με 10%. Γιατί δανείζεται με 10%? Γιατί αυτοί που τη δανείζουν πιστεύουν ότι θα τα πάρουν πίσω. Και σου λέει, ας πάρω από τους τόκους ό,τι προλάβω, γιατί από το κεφάλι μάλλον θα χάσω. Αυτή είναι η απλή λογική. Και αυτό που κάνει ο Παπανδρέου και που θα έκανε ενδεχομένως και ο Σαμαράς στη θέση του είναι να στέλνει ουσιαστικά πάλι το λογαριασμό στο μέλλον. Έχουν νομοθετήσει τους 10-11 μήνες που είμαστε υπό το μνημόνιο άπειρα πράγματα και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Συζητούσα προχθές με φίλο μου φαρμακοποιό και του λέω: τι έγινε τώρα με την αλλαγή και με το άνοιγμα του επαγγέλματός σας κτλ. Είστε σε δύσκολη. Και μου λέει: ποιο άνοιγμα, ποια αλλαγή, ποια μεταρρύθμιση. Όπως λειτουργούσαμε, λειτουργούμε. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. Φέρτε εδώ τους φορτηγατζίδες που τους φέρνετε παραλυμμένους. Έχω δει στην εκπομπή σας και είναι φίλοι δικοί μου. Βεβαίως. Και ρωτήστε τους, τι έγινε με το άνοιγμα του κλειστού επαγγέλματος. Άνοιξε, τι έγινε με τις άδειες, πώς είναι αυτά τα πράγματα. Αρχίζει να υπάρχει ανταγωνισμό. Ποιος θα ανοίξει, κύριε Βασιλιά. Τίποτα. Φέρτε εδώ συμβολογράφους. Φέρτε δικηγόρους. Φέρτε όλους αυτούς που απειλήθηκαν από την κυβέρνηση ότι θα ανοίξουν τα επαγγέλματά τους. Αν άνοιξε κάτι και αν έχει πέσει ένα ευρώ η ταρίφα από όλους αυτούς. Δεν έχει ανοίξει ούτε μύτη, κύριε ούτε Βασιλιά. Μύτη. Άρα λοιπόν πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι πήρε επιμήκυνση και πήρε και μία μονάδα παρακάτω. Δεν λέει ότι για να τα πάρει αυτά έδωσε 50 δις χωρίς να κάνει έτσι. Γιατί πάλι, χωρίς να ιδρώσει δηλαδή έτσι. Γιατί πάλι περιουσία του ελληνικού λαού δίνει. Δεν έδωσε ο Παπακοσταντίνο από την τσέπη του τα 50 δις. Δεν είπε: έχω 50 δις να είσαι την Ελλάδα. Ούτε ο Παπανδρέου το έκανε αυτό. Παπαγεωργόπουλος πήγε. Λοιπόν, όχι, Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εμφάνισαν ασημικά της χώρας. Όχι τα δικά τους. Δεν αντιλαμβάνονται και δεν θέλουν να σηκώσουν το πολιτικό κόστος, το οποίο είναι πολύ απλό για να λυθεί το πρόβλημα της χώρας. Πολύ απλό. Ή θα θυσιάσεις. Είτε είναι πράσινο, είτε είναι γαλάζιο, δεν με ενδιαφέρει. Η πολιτική είναι μία και είναι δεδομένη. Ή θα θυσιάσει 400.000 υπαλλήλου, ή θα θυσιάσει 10 εκατομμύρια Έλληνες. Πάρ το απόφαση. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Πρέπει να σωθούμε. Εμείς θυσιάζουμε 400.000 συνέλληνές μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν έρθει από μένα ο Παπακοσταντίνου να πάρει ΦΠΑ αυτό το τρίμηνο, δεν θα πάρει μία δραχμή. Μία δραχμή. Γιατί δεν έχω πωλήσεις ίσον με το μηδέν. Πώς θα βγει, αν εγώ που είμαι μια υγιής επιχείρηση μέχρι σήμερα, τουλάχιστον αύριο δεν ξέρω τι γίνεται, δεν του δώσω ένα ευρώ ΦΠΑ. Πώς θα ζήσει ο κύριος Παπακοσταντίνου, πώς θα πάρει το μισθό του. Τι να σας πω. Όχι να μου πείτε, εσείς να μου πείτε, γιατί όταν εγώ λέω ότι πρέπει να θυσιαστούν 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι, γυρίζουν φίλοι σας στη δημοσιογράφη, όχι σε αυτό το κανάλι.